ημέρα είναι ιδιαίτερη. Και ακόμα πιο ιδιαίτερη ημέρα είναι για μας. Θα σας δείξω κάτι που είναι σύμβολο αυτής της ημέρας. Και το έχουμε εμείς στα χέρια μας. Είναι το σταυρουδάκι που φορούσε κατά σαρκά εκείνος ο Λεβέντης Αρχιεπίσκοπος Σμύρνης, ο Χρυσόστομος, ο οποίος ως καλαφάτης το επίθετο κατάγεται από εδώ, θα τάγονταν από εδώ κοντά, από τα Πετροκέρασα. Και ήταν στην αρχή επίσκοπος στην Δράμα, εκεί ήταν δεσπότης, έδωσε λέει όλο του τον αγώνα για να γλιτώσει η Μακεδονία από τους Βουλγάρους. Ξέρετε, την έχουμε ξεχάσει λίγο την ιστορία. Η Μακεδονία δεν κινδύνευσε από αυτούς που σήμερα θέλουν να το παίξουν συνεχιστές των Μακεδόνων. Αυτή μικρούτσικη είναι. Κινδύνευσε από το θέμα της εξαρχίας, όπου η Βουλγαρία είχε κηρύξει την αυτόνομη Αρχιεπισκοπή του Πυρήν για να προσαρτήσει και να θεωρήσει δικά της εδάφη όλα του τα δότα μακεδονικά χώματα. Και τότε βρέθηκε στη Δράμα ο Χρυσόστομος. Δούλεψε πολύ, 3 φορές τον εξόρισαν από τη Δράμα και όλο επιθυμούσε να ξαναπάει και να ξαναπάει. Τον εξόριζαν σε συνεργασία οι Βούλγαροι με τους Τούρκους. Και όταν έφτασε και έγινε αρχιεπίσκοπος στη Σμύρνη, σε ένα τόσο κεντρικό μέρος της πατρίδας μας, εκεί έδειξε ξανά πάλι τον αγώνα του και την αγάπη του για την Εκκλησία μας και για την πατρίδα μας. Το τέλος του ποιο ήταν? Μαρτυρικό. Τον έσυραν, αφού τον χτύπησαν, τον κομμάτιασαν. Δέστε τώρα, ο πασάς της περιοχής τον παραδίνει στον όχλο και λέει πάρτε τον, κάντε τον ό,τι θέλετε. Η περίφημη όμως φίλη μας από την Ευρώπη, οι Γάλλοι, τον παρεκάλεσαν λέει να γλιτώσει και αυτός απάντησε, αν γλιτώσει κιόλας ο λαός, να φύγω κι εγώ μαζί τους. Και όμως δεν βοήθησαν κανέναν τους. Τους άφησαν όλους να τους φάξουν. Μόνο λέει στη Σμύρνη εσφάγισαν πάνω από 100.000 χριστιανοί. Και ο δεσπότης τους έκατσε εκεί μαζί τους. Και αφού τον έκαναν μαύρο στο ξύλο και του βγάλαν τα γένια και τα νύχια και τον χτυπούσαν και τον κορόιδευαν όλοι μαζί, τον έδεσαν σε ένα κάρο και έτρεχε το κάρο μέσα στα σοκάκια της Σμύρνης και αυτός έγινε κομμάτια κάτω στις πέτρες και στα καλτερίνια. Φορούσε αυτόν το σταυρό που μέσα είναι ανοίγει και έχει έναν άλλο σταυρό ξύλινο εκείνο για να ποτιστεί με το αίμα του Αγίου. Και έφτασε στα χέρια μου από κατά σάρκα ανιψιότου σε δεύτερη γενιά, τον οποίο μου τον παρέδωσε να τον έχω φυλαχτό και ευλογία για όλους σας. Και σκεφτόμουν σήμερα τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτήν τη μέρα, την τόσο θλιβερή μέρα
που χάθηκε ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια της Ρωμιοσύνης, η Μικρά Ασία, ο Πόντος και η Καπαδοκία. Ξεχάσαμε, μωρέ, την ιστορία. Ξεχάσαμε ότι χάθηκε γιατί. Γιατί η πολιτική εκείνης της εποχής, ο ένας συκοφαντούσε τον άλλον και ο ένας υπέσκαπτε τα συμφέροντα του άλλου, αλλά δεν ξέραν ότι υπέσκαπταν τα συμφέροντα της πατρίδας. Και όταν άρχισαν να υπόσχονται στον κόσμο, ψηφίστε μας εμάς για να σας φέρουμε τα παιδιά τους φαντάρους πίσω. Και ο στρατός χάθηκε. Τελικά τι διατάζουν, λέγανε οι στρατηγοί. Συνεχίζουμε τις μάχες ή γυρνάμε πίσω. Και σε αυτό όλο όρμηξε ο Κεμάλ με τους τσέτες, με τους αντάρτες εναντίον του στρατού και ένα στρατός χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο πρωθυπουργός του, χωρίς να ξέρει ποιοι είναι οι στρατηγοί του που τον διατάζουν, γιατί οι μεν και οι δε είχαν άλλους στρατηγούς και άλλους αξιωματικούς και άλλα λόγια έλεγαν οι μεν πολιτικοί και οι άλλοι, και ο στρατός μας ρεζιλεύτηκε, ενώ ο ίδιος ο στρατός τα είχε εκείνα τα χώματα περπατήσει όλα. Στο τέλος ήρθε η καταστροφή και η συντριβή και εσφάγισαν εκατομμύρια και Ρωμινοί και Αρμένιδες. Και λέει, διάβαζα ένα βιβλίο εκείνης της εποχής, τα ποτάμια, λέει, της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Καπαδοκίας είχανε κοκκινήσει από το αίμα των ανθρώπων που, που τους στέλνανε μέσα στα ποτάμια για να τους πάρουν προς τα κάτω σφαγμένους. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα τι ήθελα να σας πω με πόνο. Γιατί, μωρέ, τσακωνόμαστε. Γιατί συνεχώς τούτη εδώ η φιλή, τούτη εδώ η πατρίδα, τούτο εδώ το γένος συνέχεια τσακώνεται. Γιατί, γιατί, γιατί. Και σήμερα και χτες και προχτές φοβάμαι και αύριο και μεθαύριο θα βρίσκουμε πάντα θέματα να τσακωνόμαστε. Σήμερα βρήκαμε τα πιο γελία θέματα να τσακωνόμαστε. Σήμερα είμαστε πιο αστείοι. Τσακωνόμαστε για να κρίνουμε ποιος είναι καλός η μεν και ποιος είναι κακός η δε, αν φοράει μάσκα ή αν είναι υπέρ του εμβολίου ή κατά του εμβολίου. Και θα έρθουν δύσκολες μέρες από τέτοια χαζά θέματα. Έρχονται και με ρωτάνε και εμένα, εσύ πάντα είσαι υπέρ κατά. Τι, μωρέ, σημαίνει το υπέρ και το κατά. Τι σημαίνει, μωρέ. Είμαι από αυτούς που θα το πω δυνατά. Τούτη εδώ η πατρίδα δεν κινδυνεύει απόξω. Κανένας απόξω δεν θα μπορέσει ποτέ να τη λυγίσει. Τούτη εδώ η πατρίδα πάντα θα κινδυνεύει από μας από μέσα. Πάντα θα κινδυνεύει από μας από μέσα. Ξεχάσαμε ότι στην αρχαία Ελλάδα, εκεί που ήταν όλοι πανίσχυροι η Ελλάδα και τους είχε κατατροπώσει και τους Πέρσες και τους υπόλοιπους, όταν έφυγαν οι Πέρσες καταντροπιασμένοι, εμείς πήγαμε και τους φέραμε μόνοι μας, γιατί άρχισαν να τσακώνονται οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες και τι έκαναν. Έφερναν οι μεν τους Πέρσες και πολεμούσαν τους δε και μετά οι δε ξανά τους Πέρσες, γιατί συμμαχούσαν για να πολεμήσουν τους Αθηναίους. Κατάντια. Και όταν μετά είχαμε αρχίσει να ελευθερώνουμε την πατρίδα, πήραμε τους οπλαρχηγούς όλους και τους στείλαμε στις φυλακές. Με πρώτον οπλαρχηγό που στείλαμε,
τον καπετάνιο μας, τον στρατηγό μας, εκείνον που είχε αρπάξει το Ντουφέκι και είχε κυνηγήσει τους Τούρκους αλίπητα, τον Κολοκοτρώνη. Και όταν πήγα στον Άθλιο, ντράπηκα, γιατί τι μου είπαν, σε αυτό το μπουντρούμι εκεί κάτω, όσοι δεν πήγατε να πάτε, είναι δίδαγμα μεγάλο εκείνο το μπουντρούμι. Σε αυτό το μπουντρούμι εκεί κάτω και με αυτά τα σίδερα γύρω γύρω είχανε φυλακίσει τον Κολοκοτρώνη. Και εκεί μέσα, λέει, δεν έβγαινε ούτε για την ανάγκη του. Εκεί μέσα τα έκανε, εκεί μέσα ζούσε, εκεί μέσα υπόφερε. Ποιος, μωρέ, υπόφερε? Ο αρχιστράτηγος, το λιοντάρι της Πελοποννήσου του Μωριά. Δικάσαμε τον Καραϊσκάκη. Πόσο τραγικό είναι αυτό, πόσο τραγικό. Και ξέρετε, μωρέ, ποιοι τον δίκασαν τον Καραϊσκάκη? Ένας δεσπότης. Και επειδή δεν τον δίκαζε ο δεσπότης της περιοχής του Θέρμου της Αιτωλίας, πήγε άλλος δεσπότης από την Άρτα να τον δικάσει, μαζί με το εκκλησιαστικό του συμβούλιο. Γιατί τον δίκασαν? Γιατί έβριζε, λέει, τους Τούρκους. Γιατί έβριζε τους Τούρκους, τον δίκασαν. Και όταν τον πήγαν, λέει, μπροστά εκεί στο ναό μέσα, είχε, λέει, 40 πυρετό και τον πήγαν πάνω στο κρεβάτι. Και όταν, λέει, τον καταδίκασαν, τι του είπαν? Θα φύγεις από τα μέρη μας μέσα σε 24 ώρες. Και απ' έξω τα παλικάρια του ήταν έτοιμα. Καπετάνιο, να τους φάξουμε όλους. Και τι είπε εκείνο το λιοντάρι το ανήμερο? Όχι, εγώ αίμα αδελφικό δεν χύνω. Όχι. Και πήρε τα βουνά και φτάνει να φύγει έξω από την Αιτωλία και φτάνει και μαθαίνει ότι στο Πέτα, στην περιοχή, υπάρχει, λέει, τουρκικό στρατός. Και σηκώθηκε με 40 πυρετό και πολέμησε και τους νίκησε. Αυτή ήταν η καπεταναία, με ψυχή, με καρδιά, με πατρίδα, με αγάπη, με τρέλα. Και από την άλλη μεριά, αυτή που κοιτούσαν τα συμφέροντα και την εξουσία. Από τότε την είχαμε αυτή την αρρώστια, να κοιτάμε τα συμφέροντα και την εξουσία. Θα παρακαλέσω, λοιπόν, εγώ τουλάχιστον αυτό μπορώ να κάνω. Δεν θέλω κανένας από τους φίλους μου, από τους γνωστούς μου, να βάζει διχόνια αυτές τις εποχές. Θέλετε να κάνετε το εμβόλιο, να το κάνετε. Θέλετε να μην το κάνετε το εμβόλιο, να μην το κάνετε. Διχόνια όμως είναι έγκλημα να βάζετε. Γιατί στο τέλος, μωρέ, ποιος παίρνει την ευθύνη αν θα πω εγώ στην Κατερίνα να το κάνει ή όχι? Είμαι εγώ? Κάποιοι παπάδες, κάποιοι καλόγεροι, κάποιοι χριστιανοί βγαίνουν σαν να τα ξέρουν όλα. Πάνω από γιατρούς, πάνω από επιστήμονες, πάνω από όλους. Και δεν θα πω σε κανένα να μην το κάνει. Σε κανένα. Ό,τι σας φωτίσει με όλη μου την αγάπη. Μην ξαναφτιάξουμε καφενεία. Τα κάναμε παλιά μπλε, πράσινα και κόκκινα, έτσι δεν ήταν? Κάπου το καταφέραμε αυτό, το καταργήσαμε. Τώρα τι να τα κάνουμε, υπέρ ή κατά? Να είμαστε καλά μεθαύριο του Σταυρού, να δούμε να προσκυνήσουμε το Σταυρό και να πάρουμε την ευλογία και την δύναμη. Τώρα θα περάσετε να σας σταυρώσω και να πάρετε εσείς το αντίδωρο από εκεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Όποιοι ήρθαν και θέλουν να κοινωνήσουν τα παιδιά τους,
να περάσουν μέσα, να τους κοινωνήσω σε λίγο και όποιος θέλει να με δει μπορεί να με δει για εξομολόγηση και είμαι για εξομολόγηση πλέον Παρασκευές και Σάββατο, πρωί και απόγευμα 10 με 1.30 και απόγευμα 4 με 8 κάθε Παρασκευή και Σάββατο και κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία.